Αυτά που μας συγκλονίζουν έρχονται από το μέτωπο του πολέμου. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το απόγευμα την Βηρυτό μετά από τις επιδρομές της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Εκεί θα μεταφερθούμε. Εκεί βρίσκεται εδώ και μέρες ο πολύ καλός συνάδελφος και να τον ευχαριστήσουμε για αυτή τη σύνδεση, ο Ευάγγελος Σύψας από το δίκτυο του CGTN. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Νομίζω ότι είναι τρομακτικές πλέον οι καταστάσεις που ζούμε από νωρίς το απόγευμα, γιατί μιλάμε για την πιο σφοδρή επίθεση των ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ. Είναι όντως η πιο ισχυρή επίθεση, η οποία έχει από το Ισραήλ εδώ στο Λίβανο, στην Βηρυτό, στην καρδιά, στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. 6 κτίρια έχουν γκρεμιστεί. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια των κτιρίων αυτών. Να δώσουμε λίγο πληροφορίες γιατί χτύπησαν αυτά τα 6 κτίρια. Γιατί εκεί πέρα λέγανε ότι ήταν ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, ο Χασάν Νασράλα. Έτσι είχαν πει πρώτα οι πρώτες ενδείξεις από το Ισραήλ, αλλά έχει βγει η Χεζμπολάχ και έχει πει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, δεν έχει χτυπηθεί ο ηγέτης. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν η ισχυρότερη έκρηξη με βόμβες οι οποίες ήταν περίπου στις 2000 κιλά η μία η βόμβα. Οπότε καταλαβαίνετε, χτυπήσανε περίπου 8 με 10 τέτοιες οβίδες, οι οποίες χτύπησαν τις περιοχές αυτές, ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο γκρεμίστηκε. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναφερθεί αν έχουν πεθάνει άτομα ή πόσοι έχουν πεθάνει, αλλά υπάρχουν όμως αναφορές για χιλιάδες, για εκατοντάδες, συγγνώμη, τραυματίες και εκατοντάδες οι οποίοι είναι ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια αυτά, μέσα στην καρδιά του Βηρυτού. Πάντα επιθυμίζω, γιατί μιλάμε τώρα, είναι μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ πληθυσμό και πάρα πολύ κόσμο. Ναι, πάρα πολλοί κόσμοι δεν επέλεξε να φύγει. Να το σημειώσουμε, παρά τις εκκλήσεις που έγιναν για εκένωση, και το ζεις όλη μέρα και το βλέπουμε και στα σχετικά πλάνα, πως υπάρχει και υπάρχει ζωή στη Βηρυτό και θα συνεχίσει να υπάρχει τις επόμενες μέρες. Η πραγματικότητα είναι πως πλέον ζουν όλοι ένα πολεμικό σκηνικό ανάμεσά τους. Κτίρια που κανονικά έχουν ζωή, ανθρώπους. Προφανώς για το Ισραήλ έχει πληροφορίες ότι εκεί κάπου κάτι κρύβεται. Ναι, τις τελευταίες ημέρες τώρα οι επιθέσεις που κάνει το Ισραήλ μέσα στην Βηρυτό είναι στοχευμένες. Έτσι αναφέρουν. Και αν κάποιος δει τα πλάνα, μπορεί να καταλάβει ότι κάποια κτίρια μόνο γκρεμίζονται. Δεν γκρεμίζονται πάρα πολλά γύρω. Δηλαδή δεν ρίχνουν απλά όπου να είναι. Είναι στοχευμένα αυτά που κάνει το Ισραήλ. Έτσι δολοφονήσαν και έτσι σκοτώσαν και όλα σαν υψηλό βαθμό στέλεχος την προηγούμενη Παρασκευή τον Ιμπραήμ Ακίλ, ο οποίος είναι δεύτερος μετά τον Νασράλα, ο οποίος είναι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. Έτσι κάνανε και άλλες επιθέσεις. Υπεύθυνοι, έναν χθες συγκεκριμένα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα drone, για τις επιδρομές των drone κατά του Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια τέτοια πάλι στοχευμένη επιδρομή από το Ισραήλ. Αλλά όπως ανέφερες πολύ σωστά, ο κόσμος δεν θέλει να φύγει. Ο κόσμος με τον οποίο εμείς μιλούσαμε, μας λέγανε ότι δεν θέλουμε να αφήσουμε τα σπίτια μας. Πού θα πάμε, δεν έχουμε κάπου, κάπου αλλού να ζήσουμε. Και συγκεκριμένα, να δώσω λίγο έτσι καλύτερα να καταλάβουμε, εμείς βρισκόμαστε στο νότιο Λίβανο, μόλις 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Εδώ που γίνεται το σφυροκόπημα, το χοντρό, το δυνατό από το Ισραήλ. Και η ζωή υπάρχει κανονικά, τα μαγαζιά λειτουργούν, υπάρχουν καφετέρειες, υπάρχουν μαγαζιά που μπορείς να παραγγείλεις να φας. Οπότε ο κόσμος καταλαβαίνει ότι εν μεν φοβάται, υπάρχει αυτή η αίσθηση του φόβου ότι κάτι μεγαλύτερο μπορεί να γίνει. Παρ' όλα αυτά επιλέγουν να μείνουν. Να. Επιλέγουν να μείνουν και τώρα τίθεται ένα ζήτημα. Μπορούμε να δούμε το επόμενο διάστημα μια κλιμάκωση αυτής της έντασης, είτε από την πλευρά του Ισραήλ, είτε και μια απάντηση από τη Χεζμπολάχ που έχει πει ότι θα υπάρξει απάντηση. Και δεν ξέρω τι σηματοδοτεί αυτό για μια γενίκευση. Γιατί, να το πω έτσι, το είδα και στα σχετικά πλάνα και στις ανταποκρίσεις που έκανε σήμερα για το παγκόσμιο δίκτυο. Και η εικόνα είναι ότι ήσουν κυριολεκτικά δίπλα από αυτά που συνέβαιναν, δηλαδή τις εκρήξεις. Και είναι και σοκαριστικό ακόμα και για έναν δημοσιογράφο. Τη Δευτέρα που ήμασταν εδώ ακριβώς πίσω μας, στα περίπου 800 μέτρα, κάναμε live και κυριολεκτικά πέφτανε οι βόμβες στα 800 μέτρα. Μιλάμε για ένα σκηνικό πόλεμος, κανονικός πόλεμος. Παρ' όλα αυτά όμως, τη Δευτέρα δεν υπήρχε αυτή η ρητορική και από τις δύο πλευρές για μεγαλύτερη γενίκευση του πολέμου. Και αυτό το είδαμε ειδικά τις τελευταίες δύο μέρες από τη μεριά μεν του Ισραήλ, οι οποίοι καλέσαν εφέδρους στα σύνορα με το Λίβανο, 10.000 άτομα, συν κάποια τάγκς, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τα σύνορα με το Λίβανο. Πέρα από αυτό όμως, μετά από την επιδρομή που έγινε και σήμερα στην καρδιά της Βηρυτού, εναντίον στον επικεφαλή, όπως ανέφερε η IDF, ο στρατός του Ισραήλ, του Χασάν Νασράλα,
φαίνεται ότι η Χεζμπολάχ θα απαντήσει. Και φαίνεται ότι θα απαντήσει πολύ δυνατά. Και αυτό το είδαμε και τις προηγούμενες συγκεκριμένες μέρες, όπου και οι Χούθοι από την Ιεμένη, από τη μεριά τους, κάνανε κάποιες επιθέσεις. Και χθες το βράδυ, κάποιες ομάδες από το Ιράκ επιτεθήκαν σε αεροδρόμιο στο νότιο κομμάτι του Ισραήλ, το Ιλιάτ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να είναι μια λυσίδα η οποία μπορεί να ανοίξει τους ασκούς του αιώλου για ένα κάτι πολύ μεγαλύτερο. Απευθόμαστε να συμβεί και ευελπιστούμε ότι θα σταματήσει όλο αυτό, γιατί είναι τρομακτικές οι στιγμές. Σκοτώνεται ο κόσμος, το δράμα είναι εδώ. Θα ζήσουμε και ένα ακόμη δράμα με τους εκτοπισμένους ανθρώπους από τις περιοχές τους, από τους τόπους τους. Το ζήσεις καθημερινά. Να προσέχεις, θα τα πούμε από κοντά. Καλή επιστροφή να ευχηθώ και να πάνε όλα καλά. Και καλή αποστολή γενικά.